Ναι, ήταν μια μεγάλη νίκη. Δώσαμε χαρά σε αρκετό κόσμο που είχε έρθει στο γήπεδο. Εμείς είναι χαρά μας να παίζουμε σε ένα τέτοιο κοινό και περιμένουμε ακόμα περισσότερους. Τι έχει αλλάξει το Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε ότι μπορεί και τα καταφέρνει και στα δύσκολα. Εντάξει, οι νίκες είναι αυτές που φέρνουν ψυχολογία. Έχει ανέβει όλη η ομάδα. Ο ένας παίχτης πρόχνει τον άλλον και έτσι βγάζουμε κάτι καλό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι μεταγραφές στα νέα πρόσωπα. Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι παιδιά που έχουν παραστάσεις, που έχουν παίξει σε πολύ δυνατά πρωταθλήματα και μας έχουν βοηθήσει. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό που πάνε, που χέρι στην καρδιά του. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω που μπορεί να φτάσει. Κοιτάμε, όπως έχουμε πει, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα πρέπει να ξεχάσουμε αύριο αυτή τη νίκη. Γιατί να επικεντρωθούμε στο κύπελο θα είναι ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν δημιουργήσε πρόβλημα στο Παναθηναϊκό. Δεν σας απειλήσε. Περίμενες ότι θα παίξει έτσι στο Ολυμπιακό στάδιο? Εντάξει, περίμενα ένα σκληρό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Έτσι έγινε. Εντάξει, απείλησε και ο ΠΑΟΚ. Είχε μια ευκαιρία στα πρώτα λεπτά με τον Σφυρίδη. Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι παίξαμε καλύτερα. Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Αλλά επίσης ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ και δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε.